σηκώθηκε και τους ετοίμασε τέλεια το πρωινό με μαθηματικές κινήσεις. Τους χαιρέτησε. «Στο καλό σας αγαπάω, μην αργήσετε». Από το σοφά γελισμένο κεφαλόσκα. Τίναξε το χαλί. Έπλυνε φλιτζάνια και τα σάκια μιλώντας μόνη της. Άλλαξε το νερό στα βάζα και έβαλε το φαΐ στην κατσαρόλα. Χαμογέλασε συγκαταβατικά στην κομμότρια. Ένιωσε έξυπνη στο μανάβι και αλωτριώθηκε στην αποθήκη καλλιτικών. Αγόρασε τις εκδόσεις κύτταρο, τη συνείδηση της γυναίκας στον αντρικό κόσμο. Έστρωσε το τραπέζι την ώρα που χτύπαγε το κουδούνι. Όμορφη, έξυπνη και ενημερωμένη στα κοινά. Το παιδί κοιμήθηκε. Ο άντρας την ακούμπησε από πίσω. Εκείνη είχα χάνεις, όπως είχε δει σε ένα διαφημιστικό. Και του είπε με χοντρή σεξουαλική φωνή. Έλα. Την πήδηξε, τελείωσε, εξεράθηκε. Η γυναίκα σηκώθηκε με προσοχή για να μην τον ξυπνήσει. Έπλυνε τα πιάτα μιλώντας μόνη της. Άνοιξε τα παράθυρα να φύγει τσικνίλα. Έκανε τσιγάρο, άνοιξε το βιβλίο και διάβασε. Μόνο όταν οι γυναίκες απαιτήσουν ενεργητικά θα υπάρξει ελπίδα για αλλαγή. Πιο κάτω. Ναι, αλλά τι έκανε σήμερα, χρυσή μου, τι έκανε σήμερα. Η γυναίκα σηκώθηκε με προσοχή. Πήρε το καλώδιο της ψύστρας. Το σφίξε καλά στο λαιμό του άντρα της και έγραψε κάτω από την ερώτηση του φεμινιστικού κινήματος. Έπνιξε ένα. Ύστερα πήρε το 100 και μέχρι να έρθει διάβασε το οροσκόπιό της στη γυναίκα. Τώρα αυτό είναι δικό σας. Όταν κάποιο βράδυ θα σε ξυπνήσει από το μαϊκράτη σου. Πάμε. Thank you.
Μπράβο.